Εγώ θα καλημερίσω σήμερα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, μετά από καιρό. Να τα μαζέψουμε λίγο, γιατί είναι πολλά παιδιά αυτά που συμβαίνουν. Το Ισραήλ πρότεινε δίμηνη εκεχηρία στη Χαμάς αν απελευθερωθούν όλοι οι εναπομείναντες όμοιροι στη λωρίδα της Γάζας. Η λωρίδα της Γάζας δεν έχει απομείνει, κολυμπηθρόξυλο, δεν έχει σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη συμμετοχή ευρωπαϊκής δύναμης, να δω που θα τη βρουν, για να αντιμετωπίσει τους Χούθη Στην Ουκρανία γίνεται το σύστριγγλο και ο Ζελένσκι λέει ότι δεν βοηθάει η Δύση. Καταλάβατε. Όλα πάνε καλά. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές του 984. Θέλω να μου πείτε κάτι πριν από οτιδήποτε άλλο. Πού εντάσσεται διπλωματικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Τι να σας πω, έχουμε χάσει την από καιρό κάθε έννοια ισοτιμίας, έστω και τυπικής, έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Λειτουργούμε ως εκτελεστικός βραχίωνας τοπικός παραγγελιοδόχος και φυσικά δεν νομίζω ότι κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης κουμάντο στην Ελλάδα. Κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, άρα ο κύριος Μπλίνκεν μιλάει με τον κύριο Μητσοτάκη όταν θέλει να γίνει κάτι. Ναι, αλλά μισό λεπτό, αυτό δεν δείχνει και κάτι άλλο, διότι στη σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε εμείς, δεν είναι η Τουρκία. Τουρκία, έρχεται ο Ιρανός πρόεδρος, μετά ακολουθεί ο Πούτιν στα καπάκια, συζητάει με τη Δύση, συζητάει με τη Χαμάς, δίνει πετρέλαιο στο Ισραήλ. Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς δηλαδή, κύριε Αϊφαντή? Εμείς έχουμε επιλέξει να πληρώσουμε για να πάρουμε F-35, τα οποία είναι το οπλικό σύστημα που συμβολίζει την εξάρτηση και υποτέλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό διότι απλούστατα αυτά τα αεροπλάνα δεν μπορούν να απογειωθούν για αποστολή, δεν μπορούν να φορτώσουν στο κομπιούτερ τους αποστολή που δεν θα εγκρίνει η κατασκευάστρια εταιρεία. Το λένε, το έχει πει ο κύριος Καραβίδας, μου το έχουν πει κατηδίαν πάρα πολύ αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον είναι τόσο ακριβά, όχι μόνο στην αγορά τους, αλλά και στη συντήρησή τους, στη λειτουργία τους, που κυριολεκτικά δεν γίνεται να θα απορροφήσουν κάθε ικμάδα του ελληνικού αμυντικού προϋπολογισμού. Θα έχουμε να πετάνε 6-7, έχουν μια διαθεσιμότητα σε όλες τις αεροπορίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες 70% περίπου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί έχουν πολλά εγγενή προβλήματα. Λοιπόν, θα έχουμε στα 12 να πετάνε 7-8 και αυτό θα είναι για τις παρελάσεις φυσικά. Ένα όπλο το οποίο, ας υποθέσουμε ότι λειτουργούν και τα 12 κτλ. Τι οπλικό φορτίο μπορεί να μεταφέρει, πόσους τέτοιους πυράβλους θα πάρουμε? Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποτροπή, ούτε μπορεί να αποσοβήσει μια επιθετική κίνηση της Τουρκίας στα νησιά μας. Δεν είναι το αεροπλάνο αυτό το οποίο θα εξασφαλίσει τον όγκο εκείνο πυρός που θα έκανε τον επιτιθέμενο να μεταβάλει τις προθέσεις του. Αν βέβαια θέλουμε να κάνουμε βαθιές διεισδύσεις και πλήγματα μέσα στο ρωσικό έδαφος, όπως κάνουν τώρα οι Ουκρανοί, όχι με F-35, με διάφορα άλλα περιφερόμενα πυρομαχικά, ναι, τότε είναι το κατάλληλο αεροσκάφος. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, το παίρνουμε για να πολεμήσουμε για λογαριασμό των Αμερικανών τη Ρωσία και δεν το παίρνουμε για την εθνική μας άμυνα. Ναι, μιας και μιλάμε για την εθνική μας άμυνα, ο Μπλίνκεν συζητούσε εχθές με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αυτό διέρευσε, για τα δικαιώματα διέλευσης και ναυτικών ελευθεριών στην Ερυθρά Θάλασσα και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση που στείνουν. Ερώτημα. Εμείς εδώ δεν έχουμε. Η φρεγάτα, μάθαμε ότι προχθές έβαζε πάνω αντιντρόουν συστήματα. Δηλαδή, όλο αυτό τον καιρό ήταν χωρίς ντρόουν σε ένα Αιγαίο που οι Τούρκοι κάνουν θράψη με τα ντρόουν. 17 στελέχη της τα βρόντιξαν. Και δεν τα βρόντιξαν γιατί φοβόντουσαν να πάνε σε αποστολή. Τα βρόντιξαν γιατί καταλάβαιναν ότι πηγαίναν σε αποστολή όπως πήγε εκείνη η ειρηνευτική, αν θυμάστε, στη Λιβύη και σφαγιάστηκαν. Λοιπόν,
Έχουμε αντιληφθεί, κύριε Πρέσβη, το ρόλο της θάλασσας και το κουμπώνω με το τι συνέβη με το φαρμακονήσι. Διότι στρατιωτικά δεν το έχουμε, μου φαίνεται, αντιληφθεί, ούτε και γεωπολιτικά. Άμα η Τουρκία λέει στα 110 μέτρα από τις ακτές του φαρμακονησίου ότι εγώ ασκώ έρευνα και διάσωση και βγάζω νότα, σου λέει εμψυχρό ότι η κυριαρχία είναι δικιά της. Αυτό σου λέει στην πράξη. Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί βάλατε πολλά μαζί. Μα δεν είναι λίγα. Απλά είναι τρίτη και εμείς ασχολούμαστε με άλλα. Το ένα χτίζει πάνω στο άλλο. Αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα για σκοπούς ανάλυσης. Η φρεγάτα πρώτα απ' όλα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα drones που διαθέτουν ιρανικής κατασκευής και άλλα διάφορα επιτόπιες πατέντες που διαθέτουν οι Χούτι. Το πρόβλημα είναι πυραυλή υψηλής ταχύτητας που η φρεγάτα δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί εναντίον τους. Άρα η φρεγάτα που θα πάει κάτω για να αμυνθεί σε αυτά τα όπλα, εναντί αυτών των όπλων, που έχουν οι Χούτις, το έχει εξηγήσει ο κύριος Γρίβας, το εξηγεί το Αλτζαζίρα, θέλω να πω, για δεν μας κάνει ο κύριος Γρίβας που είναι εγκυρότατος, μπορούμε να κοιτάξουμε το Αλτζαζίρα, μπορούμε να δούμε τι αναφέρουν οι ίδιοι Χούτις για τον εαυτό τους, τι επιδεικνύουν στις παρελάσεις. Έχουν λοιπόν οπλικά συστήματα στα οποία η φρεγάτα δεν έχει απάντηση. Άρα θα στηρίζεται σε άλλα συμμαχικά πλοία για την κάλυψή της από αυτά τα όπλα. Θα έλεγα συνεπώς, θα ήταν πιο πρακτικό, μια και οι Έλληνες είναι γνωστοί ανά τις ΗΠΑ για τα restaurants, να στείλουμε κανένα καΐκι να ψαρεύει αστακούς και να τους προσφέρει στα πληρώματα των άλλων συμμαχικών πλοίων, για να κάνουμε τη δουλειά που ξέρουμε καλά. Διότι από θάλασσα θα πηγαίνουμε να μείνουμε με το ναυτικό των τριών πλοίων. Τρία πλοία, οι τρεις μπελαρά, έτσι, και κάποιες από τις ΜΕΚΟ ανακατασκευασμένες. Αυτό θα είναι το ελληνικό ναυτικό. Ας πέσουμε λοιπόν στη φάση των κρουαζιερόπλοιων, που ξέρουμε καλά την τέχνη, για να είμαστε και λειτουργικοί μέσα στη συμμαχία. Και δεν καταλαβαίνω απόλυτα γιατί τα 17 μέλη του πληρώματος παραιτήθηκαν, γιατί παίρναν 86 ευρώ τη μέρα, ενώ οι ομόλογοι τους στα κρουαζιερόπλια παίρνουν πολύ παραπάνω και δεν κινδυνεύουν να φάνε και κανένα πύραυλο στο κεφάλι. Ωραία. Είναι γενικότερο, ευρύτερο το πρόβλημα στο πολεμικό ναυτικό. Παρετούνται και πριν και θα παρετούνται και μετά και ανεξάρτητα από το που θα πάει η Ύδρα. Αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα. Το άλλο θέμα είναι που λέτε το φαρμακονήσι. Στο φαρμακονήσι έχει πει και η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ ότι τώρα εντάξει τα νησιά τα οποία έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχουν συνορεύουσα ζώνη, έχουν όλα αυτά, εκτός λέει αν πρόκειται για τίποτα κατοίκητα, και ως φαρμακονήσι είναι η κλασική μορφή του ακατοίκητου, υπάρχει ένα στρατιωτικό φυλάκιο, παλαιότερα βέβαια επί Ιταλοκρατίας και μετά είχε ζωή, είχε ψαράδες απάνω, είχε κτηνοτρόφους. Και φυσικά αφήνουμε τους Τουρκούς για να μην χαλάσει το καλό κλίμα. Και δεν καταλαβαίνουμε. Πιο καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η λύση είναι να προσεγγίσουμε με όρους υποτέλειας, σε ό,τι μας αφορά, την Τουρκία. Πιο καλό κλίμα. Με συγχωρείτε. Ένα το φαρμακομουνίσι. Δύο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας στη Λιβύη να ξεκινήσουμε τις γεωτρήσεις. Σε χώρο που οριοθετεί. Τώρα τι τα θέλετε εγώ. Εγώ τι τα θέλω. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά σε συνδυασμό με ό,τι λέτε στο στρατιωτικό εξοπλισμό και μιας και επικαλεστήκατε και ορθώς τον κύριο Γρίβα, καλώς το κάνατε. Ο κύριος Γρίβας είπε ότι δεν χρειάζονται καν δαπανηρές πλατφόρμες. Κάνε τα νησιά. Ο άνθρωπος έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη. Είναι το αντικείμενο της δουλειάς του. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής και συγγραφέας. Η συνδυαστική του ικανότητα έχει εκτιμηθεί από τους Κινέζους, ας πούμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρωτοπορεί στον τομέα του και γι' αυτό το λόγο στην Ελλάδα είναι εντελώς περιθωριοποιημένος. Διδάσκει όμως στη Σχολή Ευελπίδων από Βίτσιο, επειδή πιστεύει ότι εκεί πρέπει να διδάσκει και όχι σε κάποια Κινέζικη στρατιωτική ακαδημία. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα ότι μόνο ο κύριος Γρίβας, ας πούμε, περιθωριοποιείται. Όλοι οι φορείς αυτής της αντίληψης μέσα στις ένοπλες δυνάμεις περιθωριοποιούνται. Ελπίζω, και το λέω ειλικρινά ελπίζω,
η νέα στρατιωτική ηγεσία να μην έχει τις αντιλήψεις της παλιάς σε αυτά τα θέματα και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα διαθέσιμα οπλικά συστήματα και τους διαθέσιμα μυαλά ώστε να φτιάξει μια άμυνα φθηνή, ευέλικτη, αποτρεπτική, κυρίως αυτό, στηριζόμενη σε, όχι στην αγορά έτοιμων, να αγοράζει έτοιμες πλατφόρμες πανάκριβες από το εξωτερικό, οι οποίες πλατφόρμες έχουν μια κακή συνήθεια, βάλλονται εύκολα από πολύ πιο φθηνά βλήματα. Να φτιάξει, να εκμεταλλευτούμε τα νησιά, το φαρμακονήσια, όλα τα νησιά, όλο αυτό το πλέγμα, το αρχιπελαγικό πλέγμα, και να δημιουργήσουμε συνθήκες εκεί, όχι μόνο άρνησης περιοχής, δηλαδή να μην μπορεί να λειτουργήσει στρατιωτικά εκεί η Τουρκία ή όποιος άλλος ήθελε να λειτουργήσει μέσα στον ζωτικό μας χώρο στρατιωτικά εκεί, αλλά και αποτροπής. Δηλαδή από εκεί να ξεκινάει ένα μεγάλος όγκος πυρός και να πλήττει την ενδοχώρα του επιτιθέμενου που είναι στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία. Αυτή η ισορροπία θα μας έκανε και καλούς γείτονες, θα είχαμε και ειρήνη, και εν πάση περιπτώσει δεν θα είχαμε ανάγκη να φέρουμε εδώ τον Φατίχ Τερίμ και τον άλλον τον προπονητή στο μπάσκετ, οι οποίοι εντάξει δεν είναι και το cutting edge. Μια χαρά εμπεδώνουν τη γαλάζια. Έτσι δεν είναι η αιχμή της τεχνολογίας. Μάλιστα. Μια χαρά εμπεδώνουν τη γαλάζια πατρίδα μες στον Πειραιά. Με συγχωρείτε, δηλαδή για να στεφτώ λίγο. Όχι, εδώ που αλλά φτάσει. Εντάξει, και ο Αλέφαντος ας πούμε ήταν και αυτός μιας λογικής, Γιούρια και τα λοιπά, τους έβριζε, τους έκανε. Εντάξει, για ένα διάστημα είναι λίγο τους τονώνει. Κύριε λίγο μετά όμως θα ξαναπέσει. Όλα αυτά. Στα χάλια τους φοβάμαι. Όλα αυτά. Γιατί τέτοιες που είναι, ό,τι προπονητή να τους βάλουμε. Μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, όλα αυτά λοιπόν τι δείχνουν? Ότι εμείς μένουμε κατά γράμμα στην τήρηση, οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν? Δείχνουν κύριε Σαχίνη, ότι είμαστε ένα θλιβερό προτεκτοράτο. Και το λέω με την πλήρη έννοια του όρου. Παρακολουθώ συστηματικά από επαγγελματική διαστροφή, παρακολουθώ όλα τα ειδησιογραφικά, τους ειδησιογραφικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Λοιπόν, ούτε στο Al Jazeera, ούτε στο Euronews, ούτε στο CNN δείχνουν τώρα τη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνάντησή τους με τον Ισραηλινό και τον Παλαιστίνιο υπουργό εξωτερικών. Ούτε σε ένα πλάνο δεν υπήρχε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών. Για ποιο λόγο να υπάρχει βέβαια? Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος είναι σημαντικός? Τι συνεισφέρει? Τίποτα. Κι όμως η Ελλάδα είναι η χώρα που πλήττεται από την κρίση, το λιμάνι του Πειραιά, πλήττεται από την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, όχι πολύ γιατί το 80% των εμπορευματοκιβωτίων έρχονται από την Κίνα και αυτά δεν τα χτυπάνε τα πλοία οι Χούτης λόγω Κινέζων. Εν πάση περιπτώσει όμως πλήττεται. Είμαστε η συνορεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος και εμείς, στην περιοχή της σύγκρουσης και δεν μιλάμε. Είμαστε όπως ο Βελιγκέκας στον Καραγκιόζη, πω για διαταγές. Δηλαδή κυριολεκτικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στέλνουμε μια φρεγάτα. Έχει εξηγηθεί στον ελληνικό λαό οι όροι εμπλοκής αυτής της φρεγάτας? Ποιον θα βαρέσει και ποιον δεν θα βαρέσει? Εάν δηλαδή η φρεγάτα πλησιάσει ένα παράκτιο χωριό της Ιεμένης και το βομβαρδίσει ας πούμε με το πυροβόλο της και σκοτώσει αμάχους, ενόπλους κτλ, ποιος θα την έχει διατάξει? Το ορίζουμε εμείς το πλοίο ή το δορίζουμε στους Αμερικανούς? Κρίσιμο. Και αν είναι έτσι, να το δωρίζουμε, δεν θα ήταν πιο πρακτικό να το πληρώνουμε και να μην το στέλνουμε? Να λέμε στους Αμερικανούς να καλύψουμε το κόστος εμείς. Διότι έτσι δεν θα είχαμε και θύματα. Θα πληγωνόταν λίγο η τσέπη μας, αλλά δεν θα είχαμε και θύματα. Διότι οι Χούτης, αν δεν το έχετε αντιληφθεί, πολεμάνε τα τελευταία 40 χρόνια. Οι δικοί μας στο ναυτικό δεν μπορούν. Όχι μόνο στο ναυτικό, εντάξει δεν είναι υποχρεωμένοι. Οι δικοί μας οι αξιωματικοί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εισερχόμενα από εξερχόμενα πυρά. Δηλαδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον ήχο των δικών τους πυρών από τα πυρά του αντιπάλου από τα οποία βάλλονται. Διότι οι άνθρωποι δεν φταίνε, δεν έχουν κάνει σε πόλεμο. Λοιπόν, επειδή και στη Λιβύη κάναμε τους μάγκες και βρεθήκαμε από κάτω, όπως πολύ σωστά
επισημάνατε, εγώ είμαι πολύ διστακτικός. Και είμαι διστακτικός γιατί μια σειρά αρχηγοί ΓΕΣΑ, όχι μόνο ο Άρτη Απελθόν, αλλά και ο προηγούμενος, ο οποίος πολιτεύεται κτλ., έκαναν αναξιόμαχες τις ένοπλες δυνάμεις, ανίκανες να επιτελέσουν τη βαστή τους αποστολή, που είναι η άμυνα για την εθνική κυριαρχία και για τα συμφέροντα της χώρας. Και γι' αυτό πάσχουμε και στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχουμε μια λαμπρή αμυντική μηχανή, αλλά έχουμε κακούς υπουργούς εξωτερικών. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Πάνε χέρι-χέρι. Αν δεν έχεις καλή αμυντική πολιτική, δεν έχεις εξωτερική πολιτική άξια λόγου. Όπως βλέπετε, το Βατικανό, που έχει μια θαυμάσια διπλωματική μηχανή, δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διότι από στρατιωτική άποψη έχει εκεί αυτούς τους ποικιλόχρωμους φρουρούς με τα κοντάρια. Μία εφημερίδα της Κομωτινής αναφέρει ότι το Ινστιτούτο Γιουνούς Εμρέ, σύμφωνα με δηλώσεις του ψευδομουφτή στην περιοχή, του κυρίου Ιμπραήμ Σερίφ, ετοιμάζεται να ανοίξει και ένα ακόμη παράρτημα. Καλά, Αφρική, Βαλκάνια έχει παντού, στην Αθήνα. Και πολλοί αναρωτιούνται αν τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία στην Αγγλία αποκαλύφθηκε ότι χρηματοδοτούνται από μεγάλες εταιρείες όπλων, εάν το Ινστιτούτο αυτό στην Αθήνα είναι στα πλαίσια της διακήρυξης των Αθηνών, όπως λέει ο ψευτομουφτής, για την πολιτιστική διάδοση γλώσσας, επιστημών και λοιπόν ευαγών σκέψεων της Τουρκίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπως λειτουργεί το Βρετανικό Συμβούλιο, όπως λειτουργεί το Γαλλικό Ινστιτούτο, όπως λειτουργεί το Ινστιτούτο Γκέτε στην Αθήνα, οι Τούρκοι έχουν τον αντίστοιχο φορέα, ο οποίος είναι ελεύθερος βέβαια να ανοίξει οπουδήποτε, στη Βαρκελόνη, στην Αθήνα, παντού όπου θεωρούν οι Τούρκοι ότι πρέπει να διαδίδει ο τουρκικός πολιτισμός, και είναι ένα εργαλείο soft power. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το εν λόγω Ινστιτούτο, το πρόβλημα είναι ότι το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού δεν έχει τίποτα στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Και ότι ένας πρέσβης που προσπάθησε να αναπτύξει και ανέπτυξε αποτελεσματικότατη μορφωτική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας εκθέσεις, κάνοντας φωτογραφίες ζωγραφικής, εκθέσεις αρχιτεκτονικής, ανέδειξε τους Ρωμιούς Έλληνες, δηλαδή αρχιτέκτονες που έχουν χτίσει εμβληματικά κτίρια στην Κωνσταντινούπολη στην Οθωμανική περίοδο κτλ. Αυτός ο άνθρωπος καθαρέθηκε τότε από την κυρία Μπακογιάννη με συναπτικές διαδικασίες και εστάλη στην θέση του κάποιος άλλος, ο οποίος διακρίθηκε για την πώληση θεωρήσεων. Λοιπόν, αυτό είναι, ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιο εργαλείο και ότι σκοτώνουμε όποιον έχει απόψεις ότι ο ελληνικός πολιτισμός μπορεί να είναι ένα εργαλείο της ελληνικής διπλωματίας. Γιατί δεν θέλουμε απλούστατα ελληνική διπλωματία. Θέλουμε αυτό που έκανε ο κύριος Γεραπετρίδης, τους Θεμενάδες. Ναι, αλλά εδώ κλείνουμε σχολεία σε χώρες με παράδοση. Ελληνικά σχολεία εννοώ, όπως στη Γερμανία. Στο Μόναχο γίνεται το Ελλαναδής. Εδώ και μέρες. Μήνες μόνο. Στο Μόναχο. Και είναι θλιβερός και ο ρόλος του ελληνικού προξενείου, του Έλληνα προξένου εκεί, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός, στο πλαίσιο οποιασδήποτε πολιτικής, οποιονδήποτε εντολών, αντιμετωπίζει τους Έλληνες της Γερμανίας. Ωραία. Yes. Εκεί αδιαφορεί το Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης θα εμφανίσει μια application με το οποίο οι Έλληνες από το Μόναχο θα αναπληρώσουν σε πολλά εισαγωγικά το κλείσιμο του σχολείου. Τι θέλετε δηλαδή? Έχετε δει το Πουερτορίκο να κάνει πολιτιστική δραστηριότητα με τον κόσμο? Γιατί να κάνει η Ελλάς, αφού αυτό το πολιτικό μοντέλο έχει επιλέξει? Το λέω έτσι, το λέω για να εκνευρίσω τους περήφανους κατά τα άλλα συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι ακριβή στα λάχανα και συνή στο πιπέρι. Λέει εδώ Σάκης, καλημέρα κύριε πρέσβη, ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η ολιγαρχία της, η ελίτ, οικονομική πολιτική, έχει παγκόσμιο ρεκόρ υπερκερδών και ένα λαό που έχει βαρέσει ρεκόρ φτώχειας και δεν υπάρχει σάλιο. Δεν φταίει η Τουρκία που έχει υπεροπλία και σιγά τα όπλα που έχει στο κάτω-κάτω. Απλά εμείς δεν έχουμε τίποτα πέρα
από αυτή την ολιγαρχία. Είναι μέσα ο εχθρός και όχι έξω. Συμφωνώ με τον ακροατή σας. Μόνη διαφωνία, η Τουρκία έχει μια χαρά όπλα, μακάρι να είχαμε κι εμείς αντίστοιχα. Όχι ότι δεν μπορούμε όμως να φτιάξουμε. Μα αυτό είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι μπορούμε να φτιάξουμε με δικές μας δυνάμεις και να αναπτύξουμε τη δική μας βιομηχανία και το δικό μας λογισμικό. Το θέμα είναι αν θέλουμε. Αυτό δεν είναι δεν είναι το όνειρο των κυβερνώντων, δεν είναι αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα να σας πω ότι η βασική επιδίωξη για να περάσει αυτή η πολιτική είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους. Παρακολουθώ, όπως σας είπα, με πολύ προσοχή ή από επαγγελματική διαστροφή το τι συμβαίνει στη Γάζα. Βλέπω και τα Ισραηλινά κανάλια στην Ισραηλινή τηλεόραση, βλέπω και το Al Jazeera. Υπήρξε προχθές μια σπαρακτική εμβληματική σκηνή μιας μάνας στη Λωρίδα της Γάζα, νεαρής, που κρατούσε στα χέρια το κοριτσάκι της που είχε ξεψυχήσει και νόμιζε ότι της είπαν οι γιατροί ότι είναι νεκρό. Ήταν μια σπαρακτική στιγμή. Δεν μπορούσε κανένας άνθρωπος να τη δει και να μην βάλει τα κλάματα. Και γι' αυτό, επειδή ήταν μια δημοσιογραφικά εξαιρετικά ενδιαφέρον, το Al Jazeera το έδειχνε, το ξανάδειχνε, έκανε έρευνα, ποια ήταν η μητέρα, γιατί το παιδί και τα που είχε βληθεί το παιδί και τα λοιπά. Είδατε στα ελληνικά κανάλια που στέλνουν εκατόντα αποκριτές και κάνουν κυριολεκτικά, το λέω κατά κυριολεξία, να ανταποκρίσεις πεντάρας από τη Δυτική Κρήτη αυτή η κυρία που πηγαίνει κάτω. Είδατε να βρουν όχι κάποιον Ισραηλινό που να διαφωνεί με τον Νετανιάχου. Το 70% της κοινής γνώμης είναι κατά του Νετανιάχου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είδατε να βρουν έναν τέτοιον άνθρωπο να του πάρουν συνέντευξη. Είδατε να βρουν μια προσωπικότητα όπως ο Γκιντεόν Λέβη και τα λοιπά, που μιλάει εξαιρετικά αγγλικά. Να του πάρουν μια συνέντευξη, επειδή έχει έντονες διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τον πόλεμο και γενικά την Ισραηλινή πολιτική ο Νετανιάχου. Είδατε να βρουν έναν Ισραηλινό Άραβα. Είδατε να βρουν ένα Παλαιστίνιο. Δεν λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από το Ισραήλ. Δεν το λέω και το λέω ειλικρινά. Αλλά αν πληρωνόντουσαν, θα φρόντιζαν να είναι πιο αντικειμενικοί για να ξεκαρφώνονται. Αν δηλαδή μετά την επάνωδό τους στην Αθήνα τα παιδιά από το Sky και τα παιδιά από την ΕΡΤ πήγαιναν στην Ισραηλινή πλευρά στο νέο ψηφικό και παίρνανε το Μηνιάτικο, θα ήταν πιο προσεκτικά. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν πληρώνονται, κάνουν επίδειξη κακής δημοσιογραφίας, προπαγάνδας ουσιαστικά, κακής προπαγάνδας. Δεν βλέπω, δεν έχω δει στα ελληνικά κανάλια αυτά που βλέπω στα Ισραηλινά. Εκεί ας πούμε μιλάνε με διαδηλωτές που είναι κατά του πρωθυπουργού τους. Εμείς στέλνουμε τους απεσταλμένους και όλα μια χαρά. Αναπαράγουν τις ειδήσεις του Γενικού Επιτελείου. Μα τι λέτε τώρα κύριε Ιφαντή, είστε άδικος, με συγχωρείτε. Εδώ δεν είδατε ελληνικά κανάλια χθες την ώρα που τηλεφωνούσαν στη μάνα του νεκρού στο Μεσολόγγι, πως χώναν τα μικρόφωνα πάνω στο τηλέφωνο για να ακούσουν ότι είναι νεκρός και να πάρουν το κλάμα της μάνας. Αυτά πουλάνε. Καλά, ναι, αλλά πουλάμε για αυτά. Εκεί που πραγματικά αλλάζει ο κόσμος, οι Έλληνες διανοούμενοι, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, η πνευματική ελίτ της χώρας είναι απόντες. Είναι απόντες. Βλέπω Αμερικανούς διανοούμενους που παίρνουν θέση για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και για τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο βέβαια και στην ακαδημαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ, στην ελευθερία του λόγου μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παίρνουν θέση υπέρ ή κατά. Στην Ελλάδα τίποτα. Τίποτα. Το μόνο για το οποίο κοιτάζω ομόφυλα ζευγάρια. Ομόφυλα ζευγάρια. Ομόφυλα ζευγάρια. Νησάφι πια. Νησάφι, είτε είσαι υπέρ, είτε είσαι κατά και τα λοιπά, νησάφι. Και όταν τελειώσει αυτό, ο Κασελάκης στις πέτσες. Μα αυτό μας μάρανε. Αυτά είναι τα θέματα που συγκινούν τους Έλληνες δημοσιογράφους. Έτσι. Θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο γιατί υπάρχουν, τα θέσατε ήδη και καλά κάνατε. Μου γράφει εδώ ο Νικόλας, στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές που κατακεραυνούν το Ισραήλ και η πλειοψηφία τους είναι και εβραϊκής καταγωγής
ή δοξασίας δημοσιογράφοι και ακτιβιστές στην Ελλάδα. Από αυτούς θα χάσει ο Biden τις εκλογές. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξεφυτρώσει από τον ουρανό, έχουν και μαζική απήχηση, διαιρούν το Δημοκρατικό Κόμμα και είναι και η ελπίδα του Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές. Και ο κίνδυνος για τον Biden να διαιρεθεί το κόμμα του, κάποιοι να μην πάνε στις κάλπες, επειδή δεν συμφωνούν με την πολιτική που εφαρμόζει στο Μεσανατολικό, και έτσι να επιτρέψουν στον Ντόναλντ Τραμπ μια δεύτερη θητεία. Κύριε Αϊφαντή, μου λέει εδώ πέρα άλλος φίλος, μα κύριε Αϊφαντή, λέει, όσο και να σκούζετε, οι περήφανοι συμπατριώτες σας είναι τέρατα ψυχραιμίας. Αρκεί να δείτε με τι μακαριότητα παίζουν με τα κινητά τους μέσα στα σιδερένια κουτιά με ρόδες, μποτιλιαρισμένοι επί ώρες στο λεκανοπέδιο, τρέχοντας καθημερινά για ένα ξεροκόμματο και το παντεσπάνι του αφεντικού τους. Αυτό συμβαίνει στη χώρα, λέει. Εντάξει, και εγώ που αγανακτώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που ξέρω ότι αγανακτούν, σε αυτή τη χώρα είμαστε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κυρίαρχο μοντέλο που αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαφημίζουν και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν κάμψει όλες τις αντιδράσεις, γιατί τους βλέπω πάρα πολύ ενοχλημένους. Δηλαδή, αν είχαν καμφθεί οι αντιδράσεις, δεν θα ήταν τόσο νευρικός ο κύριος Πορτοσάλτε τα πρωινά. Τον βλέπω λίγο ζορισμένο. Κάτι τους λένε ότι δεν πείθουν. Κάποιοι δημοσκόποι τους λένε ότι δεν είναι αποτελεσματικοί. Γιατί ο κόσμος, εγώ ειλικρινά το πιστεύω, θα αντιδράσει. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει στις ευρωεκλογές, ελπίζω να αντιδράσει στις ευρωεκλογές, αλλά θα αντιδράσει. Η πιο μαύρη ώρα της νύχτας είναι λίγο πριν ξημερώσει. Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο αυτό ως εξής, επειδή είναι ένα θέμα που ποτέ, ξέρω, δεν το αφήνεται. Κύπρος. Συμβαίνουν τα εξής. Ο νέος ειδικός απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ότι η πρόκληση είναι οι αμυντικές θέσεις της Εθνοφρουράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές, λέει, οδηγούν τους Τούρκους να αντιπαραβάλουν μια σειρά ενεργειών στην πράσινη γραμμή. Θα τρελαθούμε. Και δεύτερον, ο Υπουργός Άμυνας άλλαξε στην Κυπριακή Δημοκρατία και τελικώς δεν διαψεύδεται ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται στο ότι πίεζε την ελληνική πολιτική ηγεσία για να διευρυθεί το αμυντικό ενιαίο δόγμα που ξεκίνησε την εποχή Παραγιουδάκη και εγκαταλείφθηκε. Τα Ηνωμένα Έθνη, παραδοσιακά σας τα λέω επαγγελματικά, δηλαδή από, είναι αξίωμα στον χώρο της διπλωματίας, συμπεριφέρονται ανάλογα με τον συσχετισμό δύναμης. Οι Τούρκοι είναι αποφασιστικοί, έχουν τεράστια στρατιωτική δύναμη πάνω στο νησί, και έχουν και ένα σχέδιο. Ζητάνε τη λύση και την έναρξη διαπραγματεύσεων στη βάση δύο ανεξάρτητων κρατών. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Οι άνθρωποι έχουν πολιτική με σαφή στόχο και πείθουν. Είναι δε και πιο συγκροτημένοι και τα Ηνωμένα Έθνη ρημουλκούνται πίσω από την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι δεν πρέπει να αποξενώσουμε την Τουρκία, να κρατήσουμε όσο μπορούμε την Τουρκία κτλ. Η ελληνική πλευρά είχε έναν υπουργό άμυνας, τον οποίο είχα την τύχη να συναντήσω και ο οποίος ήταν ένας συγκροτημένος άνθρωπος. Και ζητούσε από τους Έλληνες ομολόγους του, τους δύο Έλληνες ομολόγους του, τον κύριο Δένδε και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ζητούσε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δεν άρεσαν. Το δράμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι έπαιρνε και απαντήσεις του τύπου «Ναι, θα τα δώσουμε τότε». Άλλαξε πριν έρθει το τότε. Τον αλλάξανε πριν έρθει το τότε. Υπάρχει μεγάλο πεδίο για την Κυπριακή Δημοκρατία να ενισχύσει την άμυνά της, μόνο και μόνο για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Πραγματικά, αν οι θέσεις της Εθνοφρουράς ήσαν επίφοβες, οι Τούρκοι θα ήσαν. Δηλαδή οι αμυντικές της θέσεις, αν ο εξοπλισμός της ήταν επίφοβος, οι Τούρκοι θα ήσαν πιο μαζεμένοι. Αλλά δεν γίνεται να προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις παραδοσιακά, όχι με τον Χριστοδουλίδη. Όλοι οι Κύπροι πρόεδροι πήγαιναν σε διαπραγματεύσεις και το πρώτο πράγμα που βάζανε πάνω στο τραπέζι σαν διαπραγματευτική παραχώρηση ήταν
τη διάλυση της εθνοφρουράς, εάν η Τουρκία έκανε αντίστοιχες κινήσεις. Η απάντηση είναι ότι στην Κύπρο χρειάζεται εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας και εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες γίνονται με στρατό. Δεν γίνονται με φυλάδια. Δεν γίνονται με διασκέψεις και βάλς στο παρκέ των διεθνών συναντήσεων. Χρειάζεται να έχεις εργαλείο, το οποίο η Κύπρος δεν το αναπτύσσει. Είναι δυνατόν να η Κύπρος να μην ζητάει από τους Αμερικανούς έστω αυτά τα παράκτια πλοία, αυτές τις αλουμινότρατες που λέμε, για να έχει ένα εργαλείο προβολής της κυριαρχίας της στην περιοχή που γίνονται οι γεωτρήσεις, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο της. Ποιος θα το κάνει, ποιος θα προστατεύει, ποιος θα προβάλλει την εθνική κυριαρχία της Κύπρου εκεί, αν δεν το κάνουν οι ίδιοι Κύπροι. Και τα πλοία παράκτιας μάχης, τα LCS, Littoral Combat Ships, που έχουν οι Αμερικανοί, παρόλο τους τα προβλήματα, θα ήταν χρήσιμα για τους Κυπρίους. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν αυτός ο ελιγμός να τα ζητήσουν και αν δεν τους τα δώσουν, θα πάνε να πάρουν ιταλικές κορβέτες. Δεν αντέχει η Κύπρος να έχει δύο τέτοιες. Παλιά, θυμάστε, είχε τορπιλακά τους στη δεκαετία του 60 και του 70. Σωστά. Είχε πέντε τορπιλακά τους. Δεν ήταν τυχαίο. Τις είχε γιατί έπρεπε να προστατεύουν το νησί. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν κάνουμε αυτά που κάνουν που η κοινή λογική παγορεύει. Εγώ βλέπω ότι εκ παραλλήλου το στρατιωτικό αποτύπωμα, αντε να πω τη ΣΥΚΑ έκφραση του κυρίου Πομπέου, σε Ελλάδα και Κύπρο μειώνεται. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Το ναυτικό το μειώνουν. Η αεροπορία είναι μια αεροπορία η οποία δεν έχει απόθεμα πυρομαχικών. Είναι μια... Ο στρατός είναι αυτός που ξέρουμε όλοι, όσοι πηγαίνουν, όσοι στρατεύονται, βλέπουν το επίπεδο του στρατού. Και λέω ότι χρειάζομαστε ένοπλες δυνάμεις και αυτές οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί να είναι εκτός ενδιαφέροντος του ελληνικού λαού. Δεν είναι υπόθεση κάποιων επαγγελματιών και των πολιτικών τους προϊσταμένων. Εσείς τα λέτε καλά, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως μου λένε εδώ και μου το υπενθυμίζουν σωστά, ανακοίνωσε ότι θα δώσει όλα τα άρματα ΤΑΦ-80 και τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα. Και μετά μιλάμε για φόδιτρο εθνοφρουράς, μου λένε εδώ. Τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα τα έδωσε ήδη. Τα έχουν πάρει οι Σέρβοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα G3A3. Τα ΤΑΦ-80, τα οποία είναι πάρα πολύ καλό οπλικό σύστημα και είναι εκπαιδευμένοι να τα χρησιμοποιούν, έλεγε ότι θα τα δώσει για να τα αντικαταστήσει με Ισραηλινά Μερκάβα. Εν πάση περιπτώσει, ως διπλωματικός ελιγμός, τα Μερκάβα είναι εξίσου καλά άρματα, αλλά τώρα δεν είναι διαθέσιμα. Συνεπώς αυτό το πράγμα πρέπει να πάει πίσω. Και πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται Ελλάδα και Κύπρος με όρους άμυνας του ελληνισμού. Καμιά ελληνική κυβέρνηση, άσχετα αν προείσταται ο Μητσοτάκης, ο Θεός ο ίδιος κτλ., δεν μπορεί να αντέξει μια τουρκική προέλαση στην Κύπρο. Και αυτή δεν είναι εκτός πάσης φαντασίας. Ό,τι και να κάνουν οι Κύπροι, όσο εθελόδουλοι και αν γίνουν, κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα προελάσουν. Κύριε Αϊφαντή, θυμάμαι ότι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Παραγιουδάκης, το έλεγε με καημό ότι ξεκίνησε με όλες τις καλές προοπτικές το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, να το πω έτσι. Και σιγά σιγά άρχισε να μαραζώνει. Βεβαίως. Και άρχισε να μαραζώνει γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση από τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες άκουγαν επί του προκειμένου τις εισηγήσεις των Αμερικανών και των Βρετανών. Το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου θα μπορούσε να εξασφαλιστεί εν της πράγμασης με μία ή δύο φρεγάτες, μπελαρά, από κοινού, Ελλάδα και Κύπρος να τις αγοράσουν, να δώσει τις προκαταβολές η Κύπρος, να επανδρωθούν με μεικτά πληρώματα, να στελεχωθούν με μεικτά πληρώματα Ελλήνων και Κυπρίων και να λειτουργούν μεταξύ Κύπρου και Κρήτης με κατάλληλα εφοδιασμένες για να έχουν αντιεροπορική άμυνα, κατάλληλα εξοπλισμένες, για να έχουν αντιεροπορική άμυνα περιοχής.
Αν είχαμε αυτό το εργαλείο, θα είχαμε και πολιτικές δυνατότητες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσε η Κύπρος να πάρει, να της δώσουμε τα Μιράζ 2000 που επιχειρούμε να ξαναπουλήσουμε στους Γάλλους για να τα πουλήσουν οι Γάλλοι κάπου αλλού. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα όπως διατείνονται κάποιοι, είναι πολιτικό το πρόβλημα. Ότι η Κύπρος κοίται μακράν και ότι διαφορούμε για την Κύπρο είναι πολιτική διαπίστωση. Λοιπόν, τεχνικά αν θέλει κάποιος να υποστηρίξει άμυνα είναι και επιβεβλημένο. Γιατί εγώ έχω εδραία την πεποίθηση ότι εάν καταρρεύσει ο προμαχώνας του κυπριακού ελληνισμού, θα καταρρεύσει μοιραία και ο προμαχώνας του ελλαδικού ελληνισμού. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα άμυνας εάν χάσουμε την Κύπρο. Συνεπώς η άμυνα της χώρας αρχίζει αλλά και τελειώνει στην Κύπρο. Εάν αποδεχθούμε να τουρκέψει η Κύπρος επίσημα, να διαλυθεί η κυπριακή δημοκρατία, να η Ελλάδα να κάνει πίσω από τις συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου με τις οποίες ήταν εγκύτρια δύναμη και να φτιαχθεί ένα νέο συνεταιριστικό κράτος στο νησί, ουσιαστικά θα οδηγήσει στον εκτουρκισμό της Κύπρου ολόκληρης, τότε θα καταρρεύσει και η ελλαδική άμυνα. Δεν κρατιέται άμυνα απέναντι στην Τουρκία δίχως να υπάρχει αυτή η σφήνα στο μαλακό τσιπογάστριο που είναι η έστω κολοβωμένη κυπριακή δημοκρατία. Κολοβωμένη η οποία θα μπορούσε, είναι κολοβωμένη γιατί έχει με δικές μας ευθύνες την κατοχή στο 40% του εδάφους της. Μάλιστα. Αλλά από το υπόλοιπο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις, εάν δηλαδή εργαστεί γι' αυτό, να είναι μια σοβαρή στρατιωτική απειλή κατά της Τουρκίας και υπ' αυτή την έννοια να μην αφήνει την Τουρκία να ρίξει όλο το βάρος εναντίον μας. Αυτό το πράγμα δεν είναι rocket science. Έχετε είναι δίκιο κοινή λογική. Έχετε δίκιο εσείς, αλλά κολοβωμένοι με δικές μας ευθύνες. Το ένα κομμάτι είναι η Κύπρος, το άλλο είναι η Εύρος. Ο Εύρος, από εδώ μου στέλνουν, που είναι άλλο κλειδί, μου στέλνουν ότι στη Θράκη με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να ανοίξει και πανεπιστήμιο μουσουλμανικών σπουδών. Το λένε και ΣΥΚ. Τουρκικών σπουδών μου γράφουν στην ουσία. Γιατί όχι, μου λένε. Έχουμε και ανταλλαγές επιστημόνων με πανεπιστήμια του Βοσπόρου. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται, μου γράφουν εδώ. Θέλω να φύγουμε όμως από αυτό το κεφάλαιο και θέλω να πάμε στα δύο άλλα μεγάλα κεφάλαια. Ήδη είπατε για τη λωρίδα της Γάζας. Θέλω όμως να το προεκτείνω λίγο, διότι τα χτυπήματα, χειρουργικά ή μη, εμπλέκουν όλο και περισσότερο και το Ιράν στην ιστορία αυτή, κύριε Πρέσβη. Όποιος ακούω κάποιους αναλυτές σε διάφορα ελληνικά ραδιόφωνα που διατείνονται ότι γνωρίζουν καλά τους Ιρανούς και τα λοιπά, μακάρι οι άνθρωποι να τους γνωρίζουν καλά, καλύτερα από μένα. Εγώ έτσι όπως τους έχω γνωρίσει, ξέρω ότι οι Ιρανοί έχουν απεριόριστη υπομονή, αλλά δεν ξεχνάνε. Αυτή τη στιγμή είναι πρόδειλο ότι ο Νετανιάχου επιχειρεί χτυπώντας, κάνοντας προκλητικές επιθέσεις και σκοτώνοντας επίλεκτα στελέχη της Ιρανικής κρατικής διοίκησης των φρουρών της Επανάστασης, αλλά όχι μόνο. Έτσι, στο Κερμάνι η επίθεση σκότωσε απλό κόσμο και οι Ιρανοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πίσω από αυτήν την επίθεση ήταν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Προσπαθεί να εμπλέξει το Ιράν σε πόλεμο. Το Ιράν θέλει να πολεμήσει με τους δικούς του όρους. Με τους δικούς του όρους. Δεν θέλει να παρασυρθεί σε μια απευθείας μετωπική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ. Δηλαδή, επειδή θα χτυπήσει το Ισραήλ, να το χτυπήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα μεγάλο ατού που είναι η Χεζμπολά. Αλλά είναι ένα ατού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο έχουν αυτήν την αεροπορική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, με την οποία θα επιχειρήσουν να εκμηδενήσουν τη Χεζμπολά, οι Ιρανοί δεν θέλουν να αρχίσουν αυτό που είχε γίνει το 2006. Δηλαδή μια πυραυλική μαζική επίθεση από τον Νότιο Λίβανο προς τον Βόρειο Ισραήλ. Αυτό
είναι το φόβητρο. Εάν όμως δουν ότι βάλεται ευθέως το ίδιο το έδαφος της χώρας τους, της Μητρόπολης τους, δηλαδή αν ξαναγίνει ένα Κερμάν, εάν ξαναγίνει απόπειρα μέσα στην Τεχεράνη, επειδή δεν είναι συνηθισμένοι να δέχονται τέτοια χτυπήματα, τότε θα κατεβάσουν το χαρτί της Χεζμπολά. Και θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα εμπλέξει όλο το Λίβανο, όλος ο Λίβανος θα γίνει παρανάλωμα του πυρός, αλλά και το Βόρειο Ισραήλ. Και αυτή είναι η λογική του Νετανιάχου. Λοιπόν, συνεπώς, θα πρέπει να δούμε εάν ο εμπριστής του πολέμου που λέγεται Νετανιάχου θα αφαιθεί να ολοκληρώσει, να εντείνει τις προβοκάτσιες που κάνει διαρκώς, διότι τώρα χτυπώντας πέντε επίλεκτα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό, δεν αλλάζεις τη ροή του πολέμου. Προσπαθείς να κάνεις τον Ραϊσί και τον Χαμενεή να πούν ότι enough is enough. Λοιπόν, εγώ θα παρέπεμπα όλους όσους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το Ιράν να δουν τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε τον πόλεμο κατά του Ιράκ. Και να μην ξεχάνανε κάτι, ότι οι Ιρανοί ήταν εκπαιδευμένοι και άντεξαν σε αυτόν τον πόλεμο από τους Αμερικανούς. Γνωρίζουν άριστα τον δυτικό τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Δεν τον ακολουθούν, τον γνωρίζουν. Μπορούν δηλαδή και διαβάζουν τους δυτικούς. Λέει εδώ φίλος μου Ηλίας από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει. Γιατί εμένα, κύριε πρέσβη, μου φαίνεται ότι ο πόλεμος που γίνεται στη Μέση Ανατολή και σιγά σιγά εξαπλώνεται, ότι είναι ένας πόλεμος μεταξύ Δύσης και BRICS? Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα. Εάν πραγματικά η Δύση θα καταφύγει στον πόλεμο για να ανακόψει την αναδυόμενη οικονομική κυριαρχία των BRICS. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, και το λέω με απόλυτη επίγνωση, είναι φιλιρινική δύναμη, διότι προσπαθεί να κυριαρχήσει στον κόσμο με όπλο την οικονομία, άρα δεν χρειάζεται πολεμικές συγκρούσεις, έτσι χρειάζεται ειρήνη, ώστε να μπορεί να διοχετεύει τα προϊόντα της. Η Κίνα έχει ένα πρόβλημα με την Ταϊβάν, η θεωρία αποσυστήσα επαρχία, και πράγματι ήταν αποσυστήσα επαρχία. Η Ταϊβάν είναι για την ηπειρωτική Κίνα ότι η Ρόδος για την Ελλάδα, έτσι. Βρέθηκε κατά την κυριαρχία των Ιαπωνέζων και μετά του Τσαν Καϊσέκ, δηλαδή των ηττημένων του Κινέζικου Εμφύλιου Πολέμου, είναι Κινέζικο έδαφος και κατοικείται από Κινέζους. Εκεί πράγματι η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη. Αλλά γενικά στον πλανήτη η Κίνα δεν υποκινεί συγκρούσεις. Δεν υποκίνησε η Κίνα τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δεν υποκίνησε η Κίνα τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική κτλ. Γιατί στην παρούσα φάση το εργαλείο της είναι το εμπόριο, είναι οι δρόμοι ειρηνικής μεταφοράς εμπορευμάτων και οικονομικής κυριαρχίας. Εάν λοιπόν σε αυτήν την ανερχόμενη οικονομική δύναμη η Δύση χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, έτσι, για δεύτερη φορά, η πρώτη φορά ήταν όταν στο 17ο και 18ο αιώνα με τη στρατιωτική βία σε μια παρακλασμένη Κίνα επέβαλε τις διομολογήσεις, έτσι. Εάν επιχειρήσει λοιπόν να ανακόψει την πορεία της κινεστικής οικονομίας αποξενώνοντάς την από την ενέργεια ή από τις οδούς μεταφοράς των προϊόντων της, ο φταίχτης δεν είναι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι κάνουν κάτι φυσιολογικό. Έχουν την οικονομία τους, παράγουν και εξάγουν. Οι άλλοι που χρησιμοποιούν τη βία για να ανακόψουν αυτή την σταδιακή πορεία οικονομικής κυριαρχίας, αυτοί που λένε δηλαδή ότι για να ανακόψεις την οικονομική κυριαρχία του άλλου ο πόλεμος είναι το κατάλληλο εργαλείο, αυτοί φταίνε. Λέει εδώ όμως ο φίλος μου από την Αθήνα, επειδή ο κύριος πρέσβης συνέχεια δείχνει τον Νετανιάχου, θέλω να ρωτήσω, μήπως οι Αμερικανοί, λέει, ασχέτως το τι πρόσωπο δείχνουν επικοινωνιακά, ότι τάχα μου είναι εναντίον της βίας που ασκεί ο Νετανιάχου, θέλουν πίσω από τον Νετανιάχου να επεκταθεί η σύραξη στη Μέση Ανατολή? Γιατί χωρίς τις πλάτες των Αμερικανών και των Βρετανών, τι θα έκανε ο Νετανιάχου? Μήπως οι Αμερικανοί του δίνουν τον αέρα στα πανιά, ό,τι θέλει και προκαλεί όποιον θέλει? Αυτό που λέει ο ακροατής σας έχει μια βάση στη λογική ότι δεν υπάρχει μία Αμερική. Υπάρχουν πολλές Αμερικές.
Εγώ δεν διαφωνώ ότι μέσα στο intelligence community της Αμερικής, 17 τόσες πόσες έχουν μυστικές υπηρεσίες, μέσα στη CIA, μέσα στο Πεντάγωνο, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι παρανοϊκοί υψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι να θέλουν να καθαρίσει ο Νετανιάχου για λογαριασμό τους ή να ευελπιστούν ότι μπορεί να καθαρίσει ο Νετανιάχου για λογαριασμό τους και να τον στηρίξουν αυτοί, να του παρέχουν logistics support και πυρά πυροβολικού άμα χρειαστεί ή αεροπορική υποστήριξη. Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι η άποψη της επίσημης Αμερικής, δηλαδή της Αμερικής που εκφράζει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, ο Μπλίνκεν, και αυτό φαίνεται, διότι ο μόνος που αναλαμβάνει διπλωματική δράση στην περιοχή είναι ο Άντονι Μπλίνκεν. Μπορεί κανείς να διαφωνεί με το στυλ του ανθρώπου, εγώ δεν διαφωνώ, πιστεύω ότι είναι η πεμπτουσία ενός Αμερικανού, πολύ ικανού Αμερικανού διπλωμάτη, είναι όμως ο μόνος ο οποίος ασκεί κάποια πίεση στο Ισραήλ. Εξαρτάται, δεν παίρνει ο ίδιος απόφαση, εξαρτάται από τον Biden. Εάν ο Biden κόψει τα πυρομαχικά, εάν ο Biden κόψει την ροή οικονομικής βοήθειας στο Ισραήλ, τότε θα υπονομευτεί η κυβέρνηση, η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, θα έρθει στα πράγματα στο Ισραήλ μια άλλη πιο κεντρώα κυβέρνηση ενδεχομένως εθνικής ενότητας και θα συζητήσουν σοβαρά για Παλαιστινιακό κράτος. Είναι στο περίπου. Ο Biden πρέπει να λάβει αυτές τις αποφάσεις όχι από αλτρουισμό για τους Παλαιστίνιους, γιατί θα χάσει εκλογές. Αν πάει διαιρεμένο το Δημοκρατικό Κόμμα, και αυτή τη στιγμή είναι διαιρεμένο. Θα μου πείτε, αν πάρει αυτή την, αν ο Biden, ας πούμε, αφήσει να περάσει μέσα στα Ηνωμένα Έθνη μια απόφαση, κάνει αποχή, και περάσει μια απόφαση που να διατάσει το Ισραήλ την άμεση κατάπαυση του πυρός. Εάν δηλαδή πάψει να το υποστηρίζει ενεργά όπως το υποστηρίζει τώρα, δεν θα χάσει πάλι τις εκλογές. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως το σκληρό Ισραηλινό λόμπι να πάει να ψηφίσει όλο ο Ρεπουμπλικάνος. Αλλά τουλάχιστον θα έχει διασώσει όχι την υστεροφημία του, την προοπτική για το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα, οι νεότερες γενιές πηγαίνουν στο Δημοκρατικό Κόμμα για λόγους που είναι οι μειονότητες, είναι οι άνθρωποι που συμπαθούν την Παλαιστίνη. Αν το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να έχει μέλλον στην Αμερική, πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες αυτών των ομάδων πληθυσμού. Και όχι να είναι εχμάλωτο όπως το ρεπουμπλικανικό του Ισραηλινού λόμπι. Συνεπώς, είναι κάτι που ξεπερνάει τον ίδιο τον Biden, είναι πώς βλέπει το κατεστημένο Δημοκρατικού Κόμματος, μέχρι ποια στιγμή δηλαδή θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα πούν στους Ισραηλινούς αρκετά. Πρέπει να το πούν σύντομα. Την περασμένη... Γιατί αλλιώς έχουν τελειώσει εκλογικά. Λέει εδώ Γιάννη, την περασμένη εβδομάδα κύριε πρέσβη, ο στρατηγός Μπάουερ, Ολλανδός ανώτατος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, κάλεσε τους δημόσιους και ιδιωτικούς δρόντες στη Δύση, με αφορμή και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, να ετοιμαστούν για μια εποχή στην οποία οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και ενός γενικευμένου πολέμου. Εκτιμάτε ότι η σύγκρουση είναι απόφαση των ΗΠΑ για το λόγο ότι χάνουν την κυριαρχία τους και ενδεχόμενα η εκλογή Τραμπ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ή και ο Τραμπ θα είναι πια φαλκιδευμένος από την εικόνα της υπερδύναμης και θα πρέπει να αναλάβει δράση? Ο Ναύαρχος είναι ο Μπάουερ, είναι Ολλανδός και είναι η σχολή που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ, η σχολή δηλαδή του Δημοκρατικού Κόμματος, της μετοπικής ρήξης με την Ρωσία και τη διεξαγωγή ενός πολέμου που θα διεξάγεται όπως τώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Ουκρανία είναι Ευρώπη, ενδεχομένως στο έδαφος κάποιων βαλτικών δημοκρατιών, έτσι... και τον οποίο θα είναι μια σύγκρουση που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συντηρούν χωρίς να εμπλέκονται και χωρίς να την εκτραχύνουν σε πυρηνική αντιπαράθεση. Αυτή είναι η παραδοσιακή πολιτική μιας μεγάλης μερίδας μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, ο Μπρζίνσκι, αυτή η Πολωνία εξόριστη δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την πολεμική στάση απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και τώρα στη Ρωσία διατηρούν, συντηρούν και προωθούν. Ο Τραμπ όμως, αν αφαιθεί, αν δεν του συμβεί κανένα ατύχημα και πάρει την Προεδρία ξανά, ο Τραμπ έχει άλλα σχέδια ως άτομο και ως ένα κομμάτι των Ρεπουμπλικανών.
Και τότε πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτραβηχθούν από την Ευρώπη. Ο Τραμπ θα τους πει κόφτε το λαιμό σας, λεφτά έχετε, φτιάξτε εσείς, θα περιορίσει την αμερικανική εμπλοκή και θα πει αναπληρώστε το κενό. Δεν είμαι πεπισμένος ότι ο Τραμπ θα μπορέσει να αφαιθεί είτε δικαστικά είτε πώς το λένε, από άποψη σωματικής ακεραιότητας να φτάσει και να διεκδικήσει την Προεδρία, διότι υπάρχουν πολλά, αρχίζει να θυμίζει από την ανάποδη των Κένεντι, όταν ο Κένεντι ήρθε σε σύγκρουση μετά την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα με το αμερικανικό στρατιωτικό και βιομηχανικό κατεστημένο. Πρέπει και ο Λί Όσβελτ. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι για τον Τραμπ υπάρχει και αυτή η επιλογή απάνω στο τραπέζι σε πάρα πολλούς κύκλους οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ηγηθούν μια σταυροφορία κατά της Ρωσίας και κατ' επέκταση εν συνεχεία κατά της Κίνας. Αυτόν δηλαδή οι οποίοι τα παίζουν όλα για όλα με βασικό χαρτί, με άσο στο μανίκι, τη στρατιωτική υπεροπλία των Ηνωμένων Πολιτείων όσο ακόμα αυτή υπάρχει. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Κώστας, με δεδομένη την τροπή των επιχειρήσεων του πολέμου στην Ουκρανία, που όλοι έχουμε καταλάβει τι γίνεται πια, δεν κερδίζει η Ουκρανία, με δεδομένο ότι μοχλεύεται η Βαλτική, αποκλείει ο κύριος Πρέσβης να μοχλευτεί και η Βαλκανική? Εγώ δεν το αποκλείω, δεν υπάρχει αυτή η φωτιά που σιγοκαίει ανάμεσα στο Κωσυφοπαίδιο και στην Σερβία, η οποία μπορεί να υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να δημιουργήσει μια τοπική πυρκαγιά. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι η διαχείριση του Ουκρανικού, δηλαδή η διαχείριση της αδυναμίας των Ουκρανών να πετύχουν τους στρατιωτικούς στόχους. Έχουν απορροφήσει τεράστια ποσά, έχουν απορροφήσει τεράστια αποθέματα πυρομαχικών που δεν μπορεί καλά-καλά να τα αναπληρώσει η Δύση. Συνεπώς, ποιος θα διαχειριστεί αυτήν την διαπραγμάτευση με τους Ρώσους, οι οποίοι δεν κερδίζουν αλλά δεν χάνουν κιόλας. Έτσι, δεν... Και μπορούν ενδεχομένως, επειδή είναι μεγάλη χώρα και έχει τη δυνατότητα, το καλοκαίρι να είναι η στιγμή της ρωσικής αντεπίθεσης σε ένα εξαντλημένο ουκρανικό και αποθαρρυμένο ουκρανικό στρατό. Συνεπώς, είναι ένα δίλημα. Είτε συνεχίζουμε για έναν ακόμη χρόνο τον πόλεμο και όπου βγει και δίνουμε την τελευταία εκμάδα της οικονομικής ας πούμε ανάκαμψης, την κατευθύνουμε στον πόλεμο, η Ευρώπη γίνεται μια πολεμική οικονομία και τροφοδοτεί τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αυτή είναι η μία σχολή που έχει οπαδούς και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και υπάρχει και άλλη σχολή που λέει ότι ωραία, παίξαμε, χάσαμε, είχαμε κάποια κέρδη εν πάση περιπτώσει και κάνουμε μια συμφωνία, ένα συμβιβασμό με τη Ρωσία, μια ανακοχή το λιγότερο απάνω στην Ουκρανία. Δεν καλοέρχεται αυτό το πράγμα σε πάρα πολλούς και γι' αυτό δεν το βλέπω πιθανό. Ο Τραμπ αυτής της σχολής είναι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο άνθρωπος, είναι χυδαίος, είναι χυδαίος για το αισθητήριό μου, είναι ακροδεξιός, είναι αυταρχικός, είναι φασίστας, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή είναι η πολιτική του Τραμπ, της Λεπέν, άλλο κεφάλαιο αυτή, και θα πρέπει να δούμε προς ποια μεριά θα πάει η γερμανική ακροδεξιά, το AfD, προς τα που θα γυρίσει. Πάει με το ένα στρατόπεδο. Το οποίο για την ώρα προαναγγείλει και δημοψήφισμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γερμανίας, για την ώρα. Ναι, εντάξει, και θα ξαναγυρίσει η Γερμανία στην Χανσεατική Ένωση, έτσι, δηλαδή με Δανούς και τους παράκτιους της Βαλτικής θάλασσας. Δεν πρόκειται να τροπιλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει και μεγάλο αντίπαλο την Πολωνία πια. Θα την κυρία Λεπέν. Μάλιστα. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία υπό διακυβέρνηση Λεπέν θα θέσει κάποια αιτήματα αναπροσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, εάν δεν ικανοποιηθούν,
θα οδηγήσουν τη Γαλλία σε έναν μοναχικό δρόμο στην προσπάθεια να επιβιώσει αυτή. Αυτό που φαίνεται σήμερα και που δείχνει πολύ καλά η σύσκεψη για τη Μέση Ανατολή, για το μείζον πρόβλημα δηλαδή του κόσμου αυτή τη στιγμή, γεωπολιτικό πρόβλημα του κόσμου, είναι ότι η Ευρώπη ως τέτοια, as such, δεν υπάρχει. Είναι μία φαντασίωση. Είναι κάτι σαν την Αγία Τριάδα. Μπορούν να το εξηγήσουν οι θεολόγοι, μπορούν να το εξηγήσουν οι επίσκοποι, αλλά στον δρόμο δεν τον βλέπουμε. Στην πραγματική ζωή δεν λέμε Αγία Τριάδα, μου λέμε Θεέ μου. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι ακόμη πιο φαντασιακό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέμε Ευρώπη και για το οποίο θα κληθούν να ψηφίσουμε, δεν υπάρχει. Και βλέπετε, ας πούμε, και για την Ερυθρά Θάλασσα, για το εμπόριο, δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις χώρες λένε εγώ θα στείλω πλοίο με αυτούς τους όρους. Άρα θα πρέπει να μην στηριζόμαστε στην Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη πουθενά δεν στηρίζεται. Και μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία έχει μεγάλο αντίπαλο πια οικονομικά και όχι μόνο, την Πολωνία. Η οποία έρχεται με φόρα. Η Πολωνία είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Υπάρχουν πολύ παλιοί λογαριασμοί ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάρα πολλοί λογαριασμοί. Αν έρθει το AfD στη Γερμανία, τότε οι Πολωνοί κυριολεκτικά θα απογοητευτούν πάρα πολύ και θα αντιδράσουν βιαίως. Διότι είναι ένα κόμμα καθαρά ρεφανσιστικό. Μην ξεχνάτε ότι η σημερινή Πολωνία έχει πάρει παραδοσιακά γερμανικά εδάφη. Έτσι, το Μπρεσλάου έχει γίνει Βρόκλαφ. Λοιπόν, οι Πολωνοί, εάν δουν να έρχονται δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούν να ελέγξουν το δεξί τους χέρι να κάνει τον παραδοσιακό χιτλερικό χαιρετισμό, θα διαλύσουν την Ευρώπη αυτή για πολύ δικούς τους λόγους. Οι Πολωνοί δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης μέσα σε μια γερμανική Ευρώπη, σε αντίθεση με τους Λιθουανούς, τους Λετωνούς και άλλους πρόθυμους συμμάχους. Αν δει κανείς με ποιον πήγαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το καταλαβαίνει. Οι Πολωνοί όμως ήταν τα θύματα εκείνης της ιστορίας και δεν θέλουν να ξαναγίνουν τα θύματα μιας νέας αντίστοιχης ιστορίας. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, αν αισθάνεστε και παρακολουθώντας διπλωματικά και όχι μόνο τις εξελίξεις, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλη η μεγάλη πόλη ισχύως ή η μεσαίοι και η μικρότερη προσανατολίζονται σιγά σιγά σε οικονομίες πολέμου, με ό,τι σημαίνει αυτό και για το εσωτερικό των κοινωνιών, με ελέγχους, καθοδηγήσεις, ποδηγετήσεις και πάει λέγοντας. Η οικονομία πολέμου δεν είναι μια επιλογή. Υπάρχει ο πόλεμος στην Ευρώπη και δεν μπορεί να υπηρετηθεί από τις οικονομίες όπως χτίστηκαν στη δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 70 κτλ. Όπου φτιάχναμε βέβαια όπλα, αλλά ήταν για εξαγωγές. Τώρα είναι για ιδία ημών κατανάλωση. Λοιπόν, η μόνη χώρα που ακολουθεί το μοντέλο ανάπτυξης που έχουν... που αποτελούν οι Μπαχάμες, ας πούμε, είναι η Ελλάδα. Στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Τα αμυντικά συστήματα, την αμυντική μας βιομηχανία, την έχουμε, η οποία θα μπορούσε να κάνει εξαγωγές στην Ευρώπη, να αναπληρώσει τα αποθέματα από βίδες 155, το βασικό όπλο του πυροβολικού, που δεν το έχουμε δώσει όλο στην Ουκρανία και έχει ξοδευτεί και δεν έχουμε τώρα για τον εαυτό μας. Αυτό το πράγμα, η μονοκαλλιέργεια, όπως άλλοι καλλιεργούν εκ των πραγμάτων κάποιες αφρικανικές χώρες, μόνο κακάο, ας πούμε, και καφέ, η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού είναι βαθιά βλαπτική, όχι μόνο για την οικονομία μας, αλλά και για την εθνική μας κυριαρχία, για την αντίληψη του τι είμαστε. Δηλαδή, ένας λαός που λειτουργεί σαν... πάροχος τουριστικών υπηρεσιών και βάζει, ξέρω εγώ, από τα ξενοδοχεία μέχρι τα γκαρσόνια μέχρι τις στριπτιζές, δεν μπορεί να είναι ένας αυτοτελής λαός, όσο και αν κορδακίζεται ότι για τους αρχαίους του προγόνους και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο. Θα είμαστε μικρόψυχοι όπως οι κάτοικοι στις Μπαχάμες, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν και ωραίους αθλητές, τρέχουν πολύ γρήγορα 100 μέτρα,
Εμείς ούτε αυτό δεν έχουμε. Γιώργος Αϊφαντής, και μάλιστα σε μια χώρα με δοσμένη γεωγραφία αναπότρεπτα και αναπόδραστα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για τη συνομιλία και ευχαριστώ τους ακροατές για την υπομονή τους. Να είστε καλά. Έχουν άλλοι τόσοι, αλλά η εκπομπή τελειώνει. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.